Σε περιπτώσεις οι οποίες έχουμε τώρα στην οθόνη μας, αμέσως είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα την οποία θα πάρει εδώ ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν το παραδέχεται. Αυτό το οποίο θα δούμε σε αργή κίνηση, τι ακριβώς γίνεται με το χέρι του. Βρίσκει τον αντίπαλο εδώ με τον αγκώνα του. Κοιτάξτε με πώς χρησιμοποιεί τη δύναμη. Ρυψοκίνδυνα θα λέω, όχι βάναυσα, γιατί βάναυσα θα ήταν κόκκινη. Ρυψοκίνδυνα. Και είναι σωστή η κίτρινη κάρτα, για να μην τα πολυλογώ, είναι σωστή η κίτρινη κάρτα την οποία θα πάρει από τον διαιτή. Κακώς δεν σημείωσε ο διαιτής. Έχει πάρει την μπάλα με το χέρι, επαναλαμβάνω, και έπρεπε να δώσει πέναλτι ο διαιτής σε αυτή τη φάση. Και περνάμε σε επόμενη φάση εδώ. Αν το χέρι το οποίο χρησιμοποιεί ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Μπράινς, αν δεν κάνω λάθος, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ, εάν ο διαιτής βλέπει περισσότερη δύναμη, αυτό που είχε και προηγουμένως, έπρεπε να το δείξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτή η λήψη όμως, εμένα δεν με βοηθάει 100% να πω ότι υπάρχει η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Επαναλαμβάνω, για να έχουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε αυτή την τελευταία φάση, θα πρέπει ο παίκτης να χρησιμοποιεί με ένταση το χέρι του στον αντίπαλο παίκτη, στο λαιμό του ή στο κεφάλι του. Ή διαφάσει με τον Ινσούα. Ή διαφάσει με τον Ινσούα. Εάν είναι, αυτό λέω, οι λήψεις τις οποίες έχω, δεν μπορώ να αποδώσω αυτό το οποίο προηγουμένως είχα, γιατί ήταν πιο καλή η λήψη από τις κάμερες της Νόβα, μας έδειχναν γιατί ήταν πιο μακριά. Εδώ, εάν δεχτούμε αυτό, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μάλιστα.